Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα κρίσιμο έργο, πρωτοφανές σε μέγεθος, που θα αλλάξει τη λειτουργία, την εικόνα της πόλης, προχωρά σε υλοποίηση. Η Πάτρα θα έχει τα χαρακτηριστικά επί της ουσίας παραλιακής πόλης. Αυτό είναι κατάκτηση του πατραϊκού λαού, των δημοτικών συμβουλίων, των φορέων της πόλης. Ο πατραϊκός λαός νίκησε γιατί πίστεψε στην αξία αυτού του χώρου, για τη ζωή του, το συνέδεσε με την αναψυχή του και με όλα όσα εκείνα θα τον έκανε να αισθάνεται ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε μια πόλη παραλιακή, πολύ πιο όμορφη από άλλες πόλεις. Και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κορδά, θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου για τη δουλειά που κάνουν και φέρνουν τέτοια αποτελέσματα και δίνουν τόση χαρά στους κατοίκους της πόλης μας. Να σας ενημερώσω επίσης ότι προχωρούμε και στη Μαρίνα. Τον σχεδιασμό μας γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες αδειοδότησης για τουριστική Μαρίνα, μελέτες για την επισκευή, αποκατάσταση, αναβάθμιση της Μαρίνας και σύντομα θα έρθουμε και για το ζήτημα της Μαρίνας να προχωρήσουμε και σε χρήματα και σε προσπάθειες και σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε τη Μαρίνα που ορεινευόμαστε. Να σας ενημερώσω επίσης και κλείνω ότι κατά την προχθεσινή συνάντηση με τον κύριο Βεσιρόπουλο, υφυπουργό οικονομικών, είδαμε και τα προβλήματα που αφορούν τον Αιγιαλό και υπάρχει καταρχήν συμφωνία να επιληθούν και να μην έχουμε εμπόδια στην ανάπλαση που σχεδιάζει η πόλη μας. Να στείλουμε πρέπει επίσης όλοι ένα μήνυμα στους κυβερνώντες ότι δεν θα επιτρέψουμε το παλιό λιμάνι και το νέο να παραχωρηθούν όπως πρόσφατα περνάνε από τη Βουλή για 60 χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ σε υποπαραχωρησιούχους όπως τους αποκαλούν, σε ιδιώτες δηλαδή επιχειρηματίες, επειδή ο χώρος αυτός ο οποίος του εμπορικού λιμανιού που βρίσκεται σε εκείνη την κρίσιμη περιοχή και έχουμε πάρει απόφαση στο παρελθόν ότι αυτό μόλις γίνει εμπορικό λιμάνι, στο νέο εμπορικό τμήμα στο νέο λιμάνι, θα παραχωρηθεί στο Δήμο. Πιστεύω ότι να μην υπάρχει εδώ μέσα κανένας ο οποίος να έχει αντίθετη άποψη και θα έχουμε επιτέλους αυτό που ονειρευόμαστε όλοι. Ο σχεδιασμός μας αφορά για όλη την παραλιακή ζώνη και αυτό θα το επιβάλλουμε όπως τα επιβάλαμε μέχρι τώρα. Και να προχωρήσουμε κύριο Κορδά στο θέμα το οποίο έχουμε.